Κύριε, πώς πάνε οι πωλήσεις, τι λέει και τις φυκαλίες? Προς τον παρόν είμαστε ατλή εγκατάσταση, μηδέν. 13 ευρώ έσπρεξε από το πρωί. Καταλαβαίνεις, τώρα βγάλω λίγο πετρέλαιο να πάω στο χωριό και να ξαναγυρίσω εδώ. Μηδέν, τα πράγματα είναι δύσκολα τα πράγματα. Ο κόσμος θα υποφέρει πολύ. Τώρα τι θα γίνει? Όλοι λέμε ότι ελπίζουμε για κάτι, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Οι κυβερνούντες σήμερα μας έχουν κάνει σε αυτή την κατάσταση. Δεν έχουμε να βάλουμε πετρέλαιο στο σπίτι, αλλά αφήσαμε ποτάμι για ποτάμι, κόβουμε ξύλα. Και καταλαβαίνεις το. Και μας κυνηγάνε και από εκεί. Όπως βλέπεις τα πράγματα, κρίμα στην νεολαία από την οποία θα υπάρξει για το μέλλον της πορείας της ζωής τους. Εγώ ο γιος μου στη Γερμανία, γιατί δεν μπορούσε να δει δουλειά εδώ. Τι να κάνουμε? Δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτα, κύριε. Υπομονή, κουράγιο και δύναμη. Να είσαι καλά, Λεβέντη μου, αλλά υπομονή έχουμε, αλλά θα φτάσουμε στο αμήν. Τελειώσαμε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαγιό. Να είστε καλά. Κύριε Βασίλη, καλημέρα. Πώς πάνε οι πωλήσεις, τι λέγει της Ιγαλίας? Οι πωλήσεις πεθαίνουν σιγά σιγά. Γιατί ο κόσμος δεν υπάρχουν λεφτά στην αγορά. Και είναι δύσκολη η κυρία για τις λαϊκές και για όλον τον κόσμο. Θα ακουστούμε τις συνέπειες και όπου βγάλει. Τα έξοδα τρέχουν. Και ελπίζουμε να έχουμε υγεία. Πάνω απ' όλα. Να δουλεύουμε. Να δουλεύουμε και να τα δίνουμε. Ζήνουμε στις οικογένειες μας, αυτό τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βασίλη. Να είσαι καλά. Καλημέρα, κύριε Τάσο. Καλή χρονιά. Σας, τι κάνετε? Πώς πάει η πώληση αγαθών? Πού είναι η καλή χρονιά? Πού είναι η καλή χρονιά που δεν έχουμε πληρώσει με τα χαράτσα? Που ερχόμαστε από τα καλύβια εδώ για να πάρουμε νεροκάματο με 17 ευρώ. Ένα ευρώ είπα στην άλλη, τα άφησε κάτω, λες και τις είπες η σφίγγα. Πού 70 λεπτά αγοράζω, πόσο να πουλήσω? Έτσι. Δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα, δεν πάμε καλά. Με το Παναγιά βοήθα. Δεν ξέρω. Αν θα επιβιώσουμε, πολύ λίγοι θα μείνουν στη λαϊκή. Σίγουρα πράγματα. Μέχρι τη μέση του 13 είναι πάρα πολύ. Το ΤΕΒΕ, 875. Δεν πλήρωση. 875 ΤΕΒΕ το διμηνό. Και όχι μόνο. Δεν ξέρω. Δεν είμαστε. Δεν ξέρω. Δεν τραβάει καθόλου. Ερχόμαστε ένα άλλο χρόνο για το χάμου και φεύγαμε. Καλό μεροκάματο. Καλό μεροκάματο, να πάει 7-8 χρόνια τώρα. Έχουμε 17 χρόνια εδώ. Άσε παλιά που ήταν με δραχμές, δεν προλαβαίναμε, γεμίζαμε τις τσέπες, τα ξεπουλάγαμε όλα. Και τώρα, πόσο έχει ένα ευρώ, τσακ. Ζήπησε σφίγγα. Είναι έτσι. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη και καλή χρονιά. Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Μάκη. Τι κάνουμε, πώς πάνε οι πωλήσεις, αγόρι μου? Λίγα πράγματα. Τώρα, ιδίως μετά τις γιορτές, πολύ λίγα πράγματα. Δηλαδή, ο κόσμος αγοράζει τα απαραίτητα. Τα απαραίτητα με το ζόρι. 5 λεμόνια, 3 κρεμμύδια. Αλλά τι να κάνουμε, θα το παλέψουμε. Ελπίζουμε σε τι πλέον? Τίποτα. Απλά να επιβιώσουμε. Επιβίωση. Πάνω απ' όλα είναι επιβίωση. Τα υπόλοιπα, για λεφτά και για περισσότερες καταστάσεις, πολύ δύσκολο. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να μην πάμε Γερμανία. Τέλος. Να μην πάμε Γερμανία. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή σήμερα, κύριε Ελένα. Πείτε μας δύο λογάκια. Πώς κινείται η λαϊκή της Ιχαλίας? Σε χαμηλά επίπεδα, θα μπορούσα να πω. Από τον καιρό. Που ελπίζουμε. Η κρίση μας έχει επηρεάσει όλους, βέβαια. Όλο τον κόσμο. Και εμάς τους ίδιους. Και αυτό αποτυπώνεται και εδώ και στη λαϊκή. Να σκεφτώ ότι ένας το κόστος ενός παραγωγού είναι πολύ μεγάλο. Οι μετακινήσεις και μόνο το πετρέλαιο από χωριό σε χωριό, τα έξοδα βγαίνουν τουλάχιστον. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να πω ότι δεν βγαίνουν. Απλά με την ελπίδα ζούμε όλοι, μήπως και ανακάμψει λίγο η αγορά και εμείς μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε και στα έξοδά μας. Ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Σε κάτι καλύτερο, σίγουρα. Με την ελπίδα ζει όλος ο κόσμος. Ωραία. Σας ευχαριστώ, κύριε Ελένα. Να καλή σήμερα. Και σε εσάς. Καλή σήμερα, κύριε Απόστολε. Καλημέρα σας. Πώς πάνε οι πωλήσεις σήμερα? Οι πωλήσεις είναι μηδαμινές, διότι δεν υπάρχουν λεφτά,
Φταίνε οι κυβερνήσεις, μας έχουν βάλει χαράτσια, που δεν μπορούμε να τα επεξέλθουμε και κάνουμε τον αγώνα μας εδώ πέρα για να μάσουμε 5 φράγκα για να επιζήσουμε να πάρουμε το ψωμί μας. Θα αλλάξει κάτι? Ορίστε. Πιστεύετε θα αλλάξει κάτι? Με αυτούς όχι. Δεν νομίζω. Μακάρι, αλλά δυστυχώς. Κάθε μέρα αλλάζει και άλλα νομοσχέδια. Τώρα θα μας φορολογήσουν τις σόμπες και τα τζάκια. Ναι, βέβαια. Φταίνει να είμαι ο λαός. Διότι δεν έχει τα καύσιμα του για να μπορέσει να ζεσταθεί. Και αρχίζουν και να λένε ότι οι ξυλόσπορες μας κάνουν ζημιά, είναι έτσι, είναι αλλιώς και δεν συμμαζεύεται. Μας ρωτήσανε αν πραγματικά μπορούμε κάτι άλλο να βάλουμε για να ζεσταθούμε. Εφόσον το πετρέλαιο εκεί που έχει φτάσει, η φορολογία μας δέρνει. Αυτά. Ευχαριστούμε θερμά. Καλή σας ημέρα.